Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιώργος Συναγνώστου και παρακολουθείτε το στόμα δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Στις φυλακές διαβατών βρίσκονται από εχθές μετά την ολοκλήρωση της δίκης και τη βαρικά καταδίκη σε ισόβια όπου τους επιβλήθηκε ο πρόεδρος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος και ο του εργάτης Μιχάλης Λεμούσιας. Το δρομολόγιο άλλαξε η δομαδιότητα του Σαξόνη, ο οποίο θα διεκδικεί τι φυλακέ Νιγρήτα, αν και πρόκειται και αυτό να αιτήσει την ποινή του στην Διαβατά. Αυτό κρίθηκε σκόπιμο, διότι σύμπραξη των τριών στον ίδιο χώρο εγκυμώνει κινδύνου για ενδεχόμενο εξόδου μεταξύ του. Μετά το σημερινό ρεπορτάζ τη Citizen Web TV για την υπόθεση του τέλου Δημάρχου, διαφάνηκε πληθώρα απόψεων σχετικά με το θέμα, με τον κόσμο να είναι ένα μη διάλο διχασμένο. Πρόταση νόμου θα καταθέσει στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για να αλλάξει ριζικά το θεσμικό πλαίσιο και να δοθούν κίνητρα στους εργαζομένους για να λάβουν επιχειρήσεις όπως και το απαιτείται και αλλαγή του πτωχευτικού δικαίου, ώστε να μην φεύγουν οι ιδιοκτήτες με τα κέρδη και να μένουν οι εργαζόμενοι με τα χρέη. Αυτό δήλωσε ο επισεκαταστάτης του εργασίου της ΒΟΜΕ, ο Αλέξης Τσίπρας, που πραγματοποίησε επίσκεψη στην πόλη. Πτώση που υπερβαίνει 30% καταγράφηκε στον τζίρο των επιχειρήσεων την περίοδο χειμερών εκπτώσεων, που λήγουν επισήμως την Πέμπτη, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σύμφωνα με την έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, η μείωση του τζίρου κινείται στο 30%, ενώ σε κάποιες περιοχές υπερβαίνει ακόμα και το 50%. Σε οικονομικό αδιέξοδο και πάλι του Παπαγεωργίου, η μισοδοσία δεν καταβλήθηκε σήμερα, αφού τα χρήματα δεν επαρκούσαν και οι εργαζόμενοι προχωρούν από αύριο κιόλας σε κινητοποιήσεις. Μάλιστα, το νοσοκομείο δεν μπορούσε να συγκεντρώσει το χρηματικό ποσό των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ για την καταβολή της μισοδοσίας, καθώς υπολείπονταν περίπου 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Προκαταρτική εξέταση διδάχθηκε σήμερα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά την αποκάλυψη ότι τρεις εταιρείες προμηθεύτηκαν και πιθανότητα διακίνησαν ποσότητες κρέατος, τις οποίες ανιχνεύθηκε DNA λόγου. Όπως έγινε γνωστό εισαγγελέας, διέταξε να γίνει έρευνα σε τρεις εταιρείες, δύο μέτρα στη Σταυρούπολη και μία την Ιωνία, στις οποίες φαίνεται να κατέληξαν ύποπτες ποσότητες κρέατος. Σε συμβολική περικύκλωση του Λευκού Πύργου, ανάρτηση τη σημαία του Ιδρύματος αλλά και λαμπαδιδρομία δρόμου τη πόλη θα προχωρήσουν την Τρίτη μεσημέρι φοιτητέ του ΟΤΕΗ. Όπως αναφέρουν, πρόκειται για μια ακόμη προσπάθεια να καταδείξουν ότι θα παραμείνει άσβεστη η θέλησή του για διατήρηση του εθνικού και εκπαιδευτικού ρόλου του ΟΤΕΗ. Η ενδοσχολική βία θα βρεθεί στο επίκεντρο μια σειρά βιομετρικών συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη από τι 5 έως τις 21 Μαρτίου. Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού και διοργανωτέ είναι ο Δήμο Θεσσαλονίκη και τα κέντρα πρόληψη των εξαρτήσεων και προαγωγή τη ψυχοκοινωνική υγεία Σύριο. Την απορρόφηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης και του Συμβουλίου Ρυθμιστικών Συγκοινωνιών σχεδιάζει η Περιφέρεια. Το αποκάλυψε στη σημερινή συνεδρίαση ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Θωμασλής. Για αύριο Παρασκευή 1η Μαρτίου περιμένουμε μέθριο καιρό με συννεφιά, με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 4 έως 13 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς δικούς ανέμους, ένταση στο Μποφόρ. Μετά το μεσημέρι προβλέπεται μεταβολή του καιρού με έθριο καιρό, με θερμόμετρο να φτάνει στους 8 βαθμούς Κελσίου και διατήρηση των ανέμων από νότια διεύθυνση και ένταση μέχρι 2 Μποφόρ. Αυτές λοιπόν ήταν και οι ειδήσεις για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας!